Οι χοροδίες όλες μαζί θα αποδώσουν τα πρωτοχρονιάτικα πενέματα της Κύπρου. Ασίωσε και φέτος να γευτούμε λίγο από το τι θα συμβεί το Άγιο Δωδεκαήμερο, από τους ύμνους, τους υπέροχους της Εκκλησίας μας, τα κάλαντα του τόπου μας. Μία πρόγευση μικρή λοιπόν για το τι θα ζήσουμε τις επόμενες ημέρες. Μία παράκληση φέτος στις ετοιμασίες που έχουμε κάνει όλοι για αυτές τις ημέρες. Μία θέση. Μία θέση για τον εορτάζοντα. Και εορτάζουν ποιος είναι. Είναι ο Χριστός μας. Πολλές φορές στις γιορτές της Εκκλησίας μας και στα τραπέζια μας είναι σαν να μην είναι ο εορτάζων, σαν να μην έχουμε θέση για τον Χριστό. Φέτος μία θέση στο τραπέζι μας, στις καρδιές μας, στην ψυχή μας για τον Χριστό και να δείτε πώς θα αλλάξει ο κόσμος τότε. Να ευχαριστήσω όλους σας που σήμερα οδηγήσατε τα βήματά σας εδώ. Η τελευταία γιορτή στον κάτω ναό, του χρόνου πρώτο Θεός θα χαρούμε τη γιορτή στον επάνω ναό μας και να εύχεστε γι' αυτό. Να ευχαριστήσω πρώτα τον πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη, ο οποίος παρά τον κόπο όλων αυτών των ημερών, όποτε τον προσκαλέσουμε με αγάπη έρχεται στην ενορία μας. Η αγάπη είναι δεδομένη, πατέρα Παύλο, και η δική μας. Λαμβάνουμε και τη δική σας αγάπη και να εύχεστε για την προκοπή αυτής της ενορίας. Όλες τις χοροδίες που συμμετείχανε, τη χοροδία του Καπί Πενταλόφου, τη χοροδία το Σωματείο Μακεδονία Νέας Ευκαρπίας, τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που συμμετείχατε στη γιορτή της ενορίας μας. Ο Θεός να σας έχει γερούς και εσάς και τις οικογένειές σας. Τις χοροδίες του ναού μας και της βυζαντινής μουσικής και της παραδοσιακής μουσικής, τους μουσικούς μας και τους εκλεκτούς ιεροψάλτες οι οποίοι συμμετείχανε απόψε στην γιορτή μας και πάνω απ' όλους στον πρωτοψάλτη εδώ του ναού μας, τον Χαρίση, ένα θερμό χειροκρότημα. Αυτό θα τον έχει καιρό να τον φωτίζει και να συνεχίζει έτσι με ταπείνωση το έργο που κάνει εδώ στην ενορία και όλους όσους συντέλεσαν ώστε να γίνει αυτή η εορτή. Να τελειώσουμε λοιπόν με τα πενέματα της Κύπρου.